μας με τη ζωή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής που τιμούμε σήμερα και ας την παρακαλέσουμε να πρεσβεύει στον Θεό για να διατηρήσουμε και εμείς το ένθυμα με το οποίο μας ενέδισε ο Χριστός, να το κρατήσουμε καθαρό, να το κρατήσουμε ακέραιο μέχρι τέλους και να μην το απεκτηθούμε ποτέ. Αυτό έπραξε η Αγία Παρασκευή κατ' όλη τη ζωή της. Αυτό κηρύσσει ο Απόστολος Παύλος και αυτό έκαναν, αδελφοί μου, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, κρατώντας αυτό το ένδυμα της ψυχής καθαρό. Αλλά και πάλι, ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από τα μυστήρια, μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά και τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, να μετέχουμε του σώματος και του αίματος και να λευκαίνουμε την ψυχή μας, η οποία πολλά της λερώνεται από τις πτώσεις μας, από τις αμαρτίες μας. Έτσι λοιπόν και για μας ταιριάζει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος και πρέπει να το εφαρμόσουμε. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Αλληλούια. Αμήν. Και εις τους αιώνας των αιώνων, σπουδήσου την κλίση καταλήλων, εργασαμένη φερόνιμε την ομόνιμον σου πίστη εις κατοικία και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε. Όθεν προγέει η άματα και πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την κληρονομία σου νίκας εις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενων και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών σου, ευλογήσε για ένα έργο το οποίο προ πολλών ετών είχε προγραμματιστεί, αλλά δυστυχώς διάφορες άλλες συγκυρίες δεν ευόδωσαν να γίνει αυτό το έργο, που είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει το πνευματικό έργο της ενορίας. Θα γίνει ένα έργο στο οποίο θα καταφεύγουν μικροί και μεγάλοι για να βρίσκουν εδώ πέρα από την Εκκλησία που είναι ο τόπος της προσευχής και της καταφυγής, αλλά και σε αυτό το κέντρο θα βρίσκουν την καταφυγή τους, θα βρίσκουν τον Λόγο του Θεού και πολλές άλλες δραστηριότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν εδώ σε αυτό το πνευματικό κέντρο.
Η ευχή όλων μας είναι, παρά το γεγονός ότι ζούμε σε δύσκολες ημέρες, για να ξεκινήσει κανείς ένα νέο έργο, παρά τα αυτά εμείς πιστεύουμε πρωτίστως στην Αγία Παρασκευή. Πιστεύουμε εις τον Θεό ότι θα δεθεί συνεργός αυτό το έργο, αλλά και στην αγάπη όλων σας, ότι όλοι θα βοηθήσετε για να στηθεί αυτό το έργο. Εδώ που έμεινε παλαιότερο ο πατήρ Τίτος, ήταν η κατοικία του. Λοιπόν, εμείς ευχόμεθα να γίνει το σπίτι όλων των κατοίκων της Μελίκης, με την αγάπη και τη βοήθεια όλων και με την προστασία και της Δημαρχίας, πρέπει και αυτό να το λέμε. Λοιπόν, να είστε καλά.